Στην τύχη του έχει αφαιθεί από τη Λότζια κτίριο στολίδι στο Βενεράτο, το οποίο δεν λειτουργήσε ποτέ, καθώς οι αρμόδιοι δεν έχουν λάβει ακόμα τις τελικές τους αποφάσεις γύρω από τη χρήση του εδώ και 8 χρόνια. Το ξέρω πως είναι αυτό έτοιμο και άλλα έτοιμα κτίρια είναι, μα δεν κάνουν τίποτα. Δεν έχουν βάλει τόσα χρόνια, 8 χρόνια τώρα δεν έχουν κάνει πράγμα. Αειδιασμένος. Και να δω αν πάω να ψηφίσω στις δημοτικές. Ξέρουμε όλοι. Έχουν τις κάλπες στις οποίες όταν γίνονται εκλογές αποθηκεύουν εκεί. Συνέπεια να έχει μετατραπεί σε αποθηκευτικό χώρο και σε ένα κτίριο φάντασμα. Ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε εικόνες από το εσωτερικό του κτιρίου, στο οποίο έχουν αποθηκευτεί παραβάν, κάλπες, καρέκλες, ξύλα, αρχεία, διάφορα αντικείμενα και όχι μόνο. Όχι, δεν έχει λειτουργήσει ποτέ. Το έχουν ετοιμάσει, το έχουν φτιάξει, αλλά δεν έχει λειτουργήσει ποτέ. Είναι χρήσιμο, αλλά πρέπει να δουλέψει. Η αρχή το κάνει αυτό, δεν πρέπει να το κάνουμε εμείς. Σε πάντες θα δώσει, γιατί μόνο θα είναι και στους μεγάλους και στους μικρούς και στους μεσαίους, σε όλους. Θα δώσει κάτι, είναι κάτι πολύτιμο, είναι κάτι καλό για τον τόπο, είναι ωραίο. Αυτή τη στιγμή έχει κάλπες μέσα. Ευτυχώς ο όρος είναι, δεν είναι κάτι που να δίνει ζωή. Να προσπαθήσει να το λειτουργήσει. Ο λόγος για τον πολύχωρο πολιτισμό και εκθέσεων τοπικών προϊόντων με την ονομασία Κέντρου Ίνου και Πνεύματος στο Βενεράτο, έργο του οποίου η σύμβαση για τη δημιουργία του υπεγράφει τον Ιούλιο του 2014 επί Δημαρχίας Γιάννη Κουράκη. Η σημαντική αυτή υποδομή στήριξης της υπαίθρου πήρε σάρκα και οστά, ωστόσο δεν αναβάθμισε την ευρύτερη περιοχή, καθώς δεν λειτουργήσε ποτέ επί Δημαρχίας Βασίλη Λαμπρινού. Δεν το είχαμε να λειτουργεί ποτέ. Αυτοί που το κάνουν, ήρθε κανείς εδώ στο χωριό να πει αυτό, κάνουμε αυτό το πράγμα για αυτό το λόγο, για αυτό δεν ήρθε κανείς. Ο νέος πολυχώρος είχε σχεδιαστεί για να φιλοξενήσει ποικίλες δραστηριότητες πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Ενώ έχετε δίπλα ένα κτίριο, δεν μπορείς να φιλοξενήσει διάφορες... Δεν αμφιβάλλει κανείς, μα δεν είναι το μόνο πρόβλημα εδώ στην περιοχή. Εδώ ένα νερό να σπάσει κάπου, μια σωλήνα νερού, πρέπει να περιμένουμε να έρθει υδραυλικός από το Ηράκλειο, να ειδοποιήσει ο Δήμος, να έρθουν 3-4 άτομα. Ένας να σκάβει και τρεις να κάθονται όρθιοι, να βλέπουν. Η αδιαφορία των αρμοδιών σε όλο της το μεγαλείο, σε ένα κτίριο στολίδι στο Βενεράτο, το οποίο υλοποιήθηκε με ευρωπαϊκά κονδύλια, με τους δημότες να εκφράζουν την πικρία τους για την εγκατάλειψη της σπουδαίας αυτής υποδομής.